Οι Κυκλάδες είναι ιδανικές για εναλλακτικό τουρισμό, που εδώ δικαιώνει τον ορισμό του. Οι περιηγητές των νησιών θα ανακαλύψουν μονοπάτια για να τους οδηγήσουν σε μικρούς κόλπους, ιστορικούς τόπους, μοναστήρια και στη μαγεία της ενδοχώρας. Οι λάτρεις του ποδηλάτου θα διασχίσουν ασφαλείς και ενδιαφέρουσες διαδρομές και τοπία. Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν διακοπές με εναλλακτικές θεραπείες για το σώμα και την ψυχή, στα νησιά των Κυκλάδων θα βρουν τα οργανωμένα κέντρα που μπορούν να τις προσφέρουν. Οι επισκέπτες των νησιών μπορούν να απολαύσουν όλα τα αγαπημένα θαλάσσια σπορ. Για τους παθιασμένους του αγροτουρισμού, οι επιλογές και οι δράσεις είναι ανεξάντλητες. Θα ήθελα να πω για τον εναλλακτικό τουρισμό ότι δεν μπορούμε να πουλάμε μόνο παραλία. Παραλία πουλάνε και οι Σεϊχέλες. Πουλάνε και δεν ξέρω, οι Καραϊβικοί. Εμείς έχουμε και άλλα πράγματα. Εκτός από την ιστορία που έχουμε, έχουμε όμως και πράγματα που θέλει ο κόσμος σήμερα. Θέλει δηλαδή να πάει στο περιβόλι, να κόψει τις ντομάτες, αυτό που κάνουμε, κόβουμε τις ντομάτες στο περιβόλι, να μαγειρέψει με τις ντομάτες που θα κόψει στο περιβόλι, να φτιάξουμε τα πράγματα με τα λαχανικά της εποχής, αυτό που είναι βασικά το σλόγγαν αυτή την εποχή σε όλο τον κόσμο. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα να προσφέρουμε. Δεν είναι μονάχα η θάλασσα. Μπορεί κανείς να πάει να περπατήσει και υπάρχουν και πολλά τα οποία μπορεί να μας φαίνονται εξωτικά για τις Κυκλάδες, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει και η πασία. Μπορεί κανείς να κάνει πασία στις Κυκλάδες. Βεβαίως μέχρι τώρα ο κόσμος ήξερε ότι μπορούσες να πάρεις το γάιδαρο και να πας με το γάιδαρο ή με το μουλάρι σε διάφορα απομακρυσμένα μέρη. Αλλά υπάρχει και η πασία που μπορείς να κάνεις, να ανέβεις στο βουνό και να χαρείς τη φύση. Μπορούν να συμμετέχουν και στην παραγωγή πραγμάτων όπως να πάνε να μαζέψουν μέλι. Έχουμε υπέροχο μέλι στις Κυκλάδες. Έχουμε τυριά πάρα πολύ ωραία στις Κυκλάδες, τα οποία είναι, θα μπορούσαν να γίνουν τυριά πανάκριβα, όπως είναι τα πολύ ακριβά γαλλικά, διότι είναι μικρή παραγωγή και εξαιρετικά. Το καλοκαίρι έρχονται τόσοι πολλοί τουρίστες που μπορούμε να τους έχουμε σαν πελάτες οι οποίοι θα αγοράσουν τα προϊόντα που κάνουμε. Δεν είναι μόνο το ότι θα περάσουν καλά, δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν στις επιχειρήσεις μας, αλλά είναι ότι αυτοί οι ίδιοι θα γίνουν σαν να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαφημίσουν τελικά τα ελληνικά μας τα προϊόντα, τα καλά μας ελληνικά προϊόντα, γιατί έχουμε εξαιρετικά προϊόντα στην Ελλάδα και στις Κυκλάδες επίσης, θα τα διαφημίσουν στις χώρες που θα πάνε. Το care της Ανάλ είναι ότι έχουμε τους επισκέπτες μας και τους δείχνουμε τον ελληνικό μεσογειακό τρόπο ζωής και βεβαίως του φαγητού. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα-δυο περιβόλια με μερικά εποχιακά προϊόντα, με τα οποία και μαγειρεύουμε. Πάντοτε χρησιμοποιούμε εποχιακά λαχανικά, μαγειρεύουμε μαζί με τους επισκέπτες μας και μετά καθόμαστε και τρώμε. Ο καταδυτικός τουρισμός έχει αρχίσει σιγά σιγά και αναπτύσσεται στην Ελλάδα και βέβαια στις Κυκλάδες, έτσι. Σίγουρα Κυκλάδες είναι μια περιοχή της Ελλάδας η οποία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο κομμάτι αυτό. Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων, στα μεγάλα κατοικημένα νησιά, υπάρχουν καταδυτικά κέντρα. Θα έλεγα ότι σε κάθε νησί των Κυκλάδων έστω ένα καταδυτικό κέντρο λειτουργεί. Και όσο επιτοπλίστων είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, νέες ιδέες, πολύ θετική νοοτροπία και πείσμα. Εμείς έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχήν έχουμε τη πιο ωραία θάλασσα στη Μεσόγειο. Δηλαδή η θάλασσά μας είναι
πολύ περισσότερο διαυγής από οπουδήποτε άλλο στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στη Δυτική Μεσόγειο, είναι ασφαλής. Δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν έχουμε ήδη στην υποθαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, τα οποία είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολλά ενδιαφέροντα ιστορικά ναυάγια. Και αυτά είναι αυτό που επιθυμούν να δουν οι δίτες από το εξωτερικό. Κάνουμε λοιπόν τώρα παράλληλα μία προσπάθεια να αναπτύξουμε ένα δίκτυο καταδυτικών πάρκων. Τα πάρκα ουσιαστικά τι είναι, είναι χαρακτηρισμένες περιοχές ως απολύτου προστασίας από κάθε μορφής αλεία. Μικρές περιοχές, maximum να καταλάβετε 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα η κάθε μία από αυτές. Η ιδέα είναι να μπορέσει να προστατευτεί το πάρκο, να γίνει σεβαστό και αποδεκτό από όλους, έτσι ώστε σε 3-5 χρόνια να ξαναγεννηθεί το ψάρι, να ξαναμείνει εκεί που βρισκόταν κάποτε, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να αναπλάσουμε, ας το πούμε, την υποθαλάσσια πανίδα και να τη φέρουμε εκεί που βρισκόταν. Οι επιλογές για εναλλακτικό τουρισμό στις Κυκλάδες είναι ανεξάντλητες, όπως και τα πολλά πρόσωπα αυτού του τόπου.